Συνεχίζουμε με τουρισμό, θα παραμείνουμε Χανιά βέβαια. Έχουμε κάποια στοιχεία που αφορούν την κρουαζιέρα. Πάμε λίγο να τα δούμε. Για να πάμε και στην επόμενη ζωντανή σύνδεση με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού στα Χανιά. Λοιπόν, καλά πάνε στην κρουαζιέρα τα πράγματα. Τα επίσημα στοιχεία, τι μας επιβεβαιώνουν. Το καλό κλίμα. Καθώς μέχρι και σήμερα, μέχρι 39 του 2022, έχουμε 88 αφίξεις και 140.000 επιβάτες. Μέχρι και σήμερα, με τις προσδοκίες ωστόσο, είναι ακόμα υψηλότερες αναφορικά με το τέλος του έτους, αναφορικά με το σύνολο του 2022. Γιατί περιμένουμε συνολικά να κλείσουμε με 125 αφίξεις και 175.000 επιβάτες. Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις ποιο είναι, κατά πόσο αυτές οι αφίξεις, αυτός ο τουρισμός, αυτός ο θεματικός τουρισμός με τα κρουαζιερόπλοια θα βοηθήσουν την τοπική επιχειρηματικότητα. Τουλάχιστον θα μείνουμε στο εξής, ότι έχει γίνει η αρχή. Πάμε στον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού στο Δήμο Χανίων. Την καλησπέρα μας, Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είμαστε μια χαρά. Παρουσιάζουμε στοιχεία τα οποία έχουν από τη μία ενδιαφέρον και από την άλλη βέβαια γεννούν προσδοκίες και διαμορφώνουν ένα κλίμα εφορίας και αισιοδοξίας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με το κομμάτι της κρουαζιέρας. Αναφορικά με το κομμάτι της κρουαζιέρας φαίνεται ότι φτάνει κοντά το 2019 που ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την κρουαζιέρα. Όπως είπατε, 88 πλοία έχουν καταφτάσει ως τώρα στο λιμάνι της Σούδας και όχι μόνο. 125 πλοία θα τελειώσουμε στο τέλος του χρόνου με 175.000 επιβάτες. Εννοείται ότι όλοι αυτοί οι επισκέπτες, οι τουρίστες είναι απαραίτητοι. Και τις ώρες, να ξέρετε, που κατεβαίνουν, οι οποίες οι ώρες είναι πρωινές με μεσημεριανές, εκεί περίπου κυμαίνονται το κάθε κρουαζιερόπλοιο, είναι και οι ώρες οι οποίες δεν είναι και ώρες αιχμής για τον επισκέπτη. Ναι. Διότι συνήθως είτε βρίσκεται στις παραλίες, οι υπόλοιποι τουρίστες που βρίσκονται εδώ, είτε είναι σε παραλίες, είτε είναι σε διάφορες εκδρομές, είτε τέλος πάντων σε άλλα μέρη ενδιαφέροντος. Και να ξέρετε ότι οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται, οι περισσότερες κρουαζιέρες που έρχονται στα Χανιά, ξεκινάνε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Δηλαδή, ξεκινάνε από το λιμάνι της Σούδας και οι περισσότεροι από αυτών καταλήγουν στην πόλη μέσα να αγοράσουν, να καταναλώσουν, να δουν την πόλη. Μια βόλτα στην παλιά πόλη, η οποία θα διανύσουν και το περισσότερο χρόνο που έχουν μέσα στην παλιά πόλη. Θα πιούνε, θα διασκεδάσουν, θα φάνε, θα γευστούν τις γεύσεις, θα δουν τα Χανιά, θα καταλάβουν ότι βρίσκονται σε ένα πανέμορφο χώρο, σε ένα πανέμορφο νομό. Και νομίζω ότι εννοείται και είναι απαραίτητοι όλοι αυτοί. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τον πρόχειρο απολογισμό που έχει ήδη ξεκινήσει, αναφορικά με την τρέχουσα τουριστική περίοδο, η οποία ολοκληρώνεται, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη, υπάρχουν κρατήσεις ακόμα και τότε? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα, μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο, τα Χανιά έχουν μια πολύ ικανοποιητική πληρότητα. Από ό,τι φαίνεται, από την επόμενη εβδομάδα αρχίζει αυτό και φθείρει. Τώρα μέχρι πού θα τραβήξει, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα πάμε σίγουρα μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Α, μάλιστα. Αυτό θα πάμε σίγουρα με το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Σίγουρα. Και από τις τελευταίες τέλος πάντων πληροφορίες που έχουμε και από το αεροδρόμιο το Δασκαλογιάννης, κυμαίνεται ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο Χανίων με μία αύξηση περίπου στο 11% σε σχέση με το 2019. Οπότε όλοι μας εδώ που ασχολούμαστε με τον τουρισμό, είτε από επίπεδο φορέων, είτε από επίπεδο επιχειρηματικότητας, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι τουλάχιστον από τις αφίξεις. 11% σε σχέση με το 19 και αναφερόμαστε 1η-1η του 2022, σωστά, από τον Γενάρη μέχρι και σήμερα, σωστά. Ακριβώς. Ωστόσο ακριβώς, το 19 ξεκινήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο, οπότε ένα τρίμηνο δεν συνυπολογίζεται. Έχετε καθόλου εικόνα? Όχι, το 19 δεν σας είπα για το 20. Το 19 ήταν μια κανονική χρονιά. Συγκρίνατε το 22 με... Το 22 με το 19. Με το 19 που ήταν η καλύτερη μας χρονιά. Ναι. Η καλύτερη μας χρονιά. Ήταν μια χρονιά χωρίς COVID. Προ-COVID, ας πούμε. Που ήταν η χρονιά ρεκόρ για τα Χανιά.
σε σχέση με το 22, οι αφήξεις πεδοδρομίου φαίνεται ότι θα φτάσουν, υπολογίζονται γύρω στο 11% στο σύνολό τους να είναι περισσότερες από ό,τι το 2019. Μάλιστα, αναφορικά με τα έξοδα, γιατί ξέρετε, έχουμε πιάσει το κομμάτι. Ακριβώς. Έχουμε πιάσει το κομμάτι, αντιδήμαρχε. Ειδικά στο ενεργειακό. Ειδικά στο ενεργειακό, ναι. Να σας πω ότι κάθε μέρα μιλάμε με συμπολίτες εδώ, με ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις, οι οποίοι παίρνουν ένα τηλέφωνο ή τους συναντάς στον δρόμο και το πρώτο που σου λένε είναι για το ενεργειακό κόστος. Για το πόσο τους ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος. Επίσης, όλοι μας έχουμε την ίδια αμφιβολία όσον αφορά το πού θα σταματήσει αυτό το ράλι αυξήσεων στα προϊόντα. Είτε είναι στα προϊόντα του γάλακτος, είτε είναι σε προϊόντα τα οποία έρχονται από πρώτες ύλες, ειδικά από τα άλευρα, και δεν έχουν σταματημό. Νομίζαμε ότι κάπου εκεί στο καλοκαίρι θα σταματούσαν, αλλά αυτό ακόμα και τώρα συνεχίζεται. Είναι αυτό που λέμε, ότι από τη μία τσέπη μπαίνουν χρήματα για τους επιχειρηματίες και από την άλλη βέβαια βγαίνουν και χάνονται. Δυστυχώς έχουμε καταλήξει να δουλεύουμε πολύ, αλλά οι κόποι να μην αποδίδουν. Αυτό είναι πραγματικότητα πλέον. Να πάμε λίγο και στις αγορές που στήριξαν τα Χανιά. Τα Χανιά διαχρονικά έχουν τις σκανδιναβικές αγορές. Αν εξαιρέσετε τα τελευταία δύο χρόνια, οι οποίοι λόγω κορονοϊού δεν είχαν έρθει τα Χανιά, βλέπουμε ότι έχουν επανέλθει. Οπότε περιοχές όπως είναι η Δανία, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία, είναι αναπεριοχές πρώτης επισκεψιμότητα. Η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία επίσης, είναι μια χώρα η οποία έχει ξεκινήσει και στηρίζει τον προορισμό Χανιά. Και μετά έρχονται πάρα πολλές άλλες μικρότερες χώρες, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Ιταλία. Αλλά επανέρχεται πάλι το μοντέλο, αν θέλετε, των σκανδιναβικών χωρών. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, αντιδήμαρχε. Εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπώ.